πάω όμως σε μια λύση η οποία μου έκανε εντύπωση, μου προκάλεσε το ενδιαφέρον, την είδα με ένα άλλο μάτι, θετικό μάτι. Όταν διάβασα για αυτό το κοινωνικό ιατρείο του νοσοκομείου του Ερυθρού Σταυρού στην ενδοχώρα του Δήμου Ηρακλείου. Έτσι λοιπόν κάλεσα για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες τον κύριο Γιάννη Σμπόκο, δημοτικό σύμβουλο, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο δημόσιας υγείας. Καλημέρα κύριε Σμπόκο, πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, για δώστε μας παραπάνω πληροφορίες, τον πρόλογο τον ακούσατε. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, ο Δήμος Ηρακλείου ετοιμάζεται να κάνει προφανώς διάφορες δράσεις όσον αφορά τη δημόσια υγεία και αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε με τη συνεργασία με το νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού, το οποίο διατηρεί ένα κοινωνικό ιατρείο το οποίο επισκέφτεται διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Έτσι λοιπόν ήρθαμε και εμείς σε μια συμφωνία με το κοινωνικό ιατρείο του νοσοκομείου του Ερυθρού Σταυρού. Θα κατέβει ένα κλιμάκιο γιατρών και νοσηλευτών περίπου από 10 άτομα, διάφορες ειδικότητες όπως είναι παθολόγοι, καρδιολόγοι, αλλά και λίγο πιο εξειδικευμένες ειδικότητες όπως είναι οι αγιολόγοι και οι παθολόγοι. Και θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ενδοχώρα του Δήμου Ηρακλείου. Θέλετε να πείτε ότι θα είναι ένα ιατρείο το οποίο θα είναι σε μόνιμη βάση? Όχι. Και θα λειτουργεί κάπου, ή θα είναι σαν κινητή μονάδα, ας πούμε, κινητή ομάδα? Είναι κάτι σαν κινητή μονάδα, σαν μόνιμη βάση δεν μπορεί να γίνει, γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε και οι γιατροί ήδη και οι νοσηλευτές οι οποίοι εργάζονται στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού θα πρέπει να γυρίσουν στις δουλειές τους. Θα έχει μια τριήμερη δράση ανά περιοχή. Θα ξεκινήσουμε από ένα χωριό του Δήμου Ηρακλείου. Τώρα βέβαια δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τον τόπο που θα ξεκινήσει. Όχι, το σκεπτικό το θέλω διάγραμμα. Να μάθω. Αλλά είναι όμως, θα γίνει όμως τις επόμενες μέρες, θα γίνει πάρα πολύ σύντομα. Θα πιάσουμε μια περιοχή, το οποίο θα προσκαλούμε τους δημότες μας της ενδοχώρας, οι οποίοι οι πιο πολλοί ενδεχομένως δεν έχουν κάποια δυσκολία μετακίνησης ως προς τα νοσοκομεία, έτσι, αλλά και τους υπόλοιπους δημότες, στους οποίους να τους προκαλέσουμε λίγο το ενδιαφέρον και να τους δείξουμε τη σημασία της πρόληψης. Έτσι, θα γίνει σιγά σιγά σε όλη την ενδοχώρα, σε όλα τα χωριά τα οποία είναι στο Δήμο Ηρακλείου. Είναι μια δράση η οποία θα επαναλαμβάνεται κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα, γιατί είπατε για μια τρίμερη δράση, ας πούμε, σε μια συγκεκριμένη περιοχή, με αυτούς τους γιατρούς, τους εθελοντές που θα την στελεχώνουν. Γι' αυτό και ρωτώ αν θα είναι ανά εβδομάδα ή για μήνα. Καλά το κάνετε και το τονίζετε αυτό, οι γιατροί είναι εθελοντές και έρχονται και δουλεύουν αφιλοκερδώς. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό, έτσι τους αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια. Και προφανώς ο Δήμος Ηρακλείου στέκεται δίπλα σε αυτή την προσπάθεια και θα προσπαθήσουμε αυτό το πράγμα να το διευρύνουμε και ακόμα περισσότερο. Έχουμε διάφορες συζητήσεις, θα τα πούμε εν καιρό αυτά, δεν έχουμε ακόμα καταλήξει ακριβώς πόσο μπορούμε να το διευρύνουμε, αλλά θα το κάνουμε. Σαφέστατα, το ρυθμίζετε τώρα. Γι' αυτό είπα ότι ήταν κάτι που μου προκάλεσε το ενδιαφέρον και ήθελα να μάθω περισσότερα πράγματα. Κύριε Σμπόκο, ανά μήνα ή κάθε μήνα θα έρχονται ένα-τρεις ημέρες? Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε ανά δύο μήνες περίπου. Ανά δύο μήνες. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτή η ομάδα των 10 των γιατρών, των εθελοντών γιατρών, οι οποίοι θα είναι και νοσηλευτών. Από πολλές ειδικότητες και δυσέβρετες, όπως είπατε, ή δύσκολες ειδικότητες, που δύσκολα μετακινούνται εν πάση περιπτώσει. Παθολόγοι, καρδιολόγοι, αγγειολόγοι, παθολόγοι κλπ. Θα έχουν μαζί τους και εξοπλισμό, θα πηγαίνουν σε κέντρα υγείας, έχουν μαζί τους δικό τους εξοπλισμό. Θα δούμε βέβαια και εμείς από εδώ πέρα τι μπορούμε να τους παρέχουμε με συνεννόηση εδώ πέρα με τους τοπικούς συλλόγους ή με τους τοπικούς συλλόγους, αλλά θα πηγαίνουν σε κέντρα υγείας, το οποίο οι εξετάσεις θα γίνονται εκεί πέρα. Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι χρειάζεται και ένας εξοπλισμός για να γίνουν κάποιες εξετάσεις. Βέβαια, με δικό τους εξοπλισμός είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένη αυτή η κοινωνική ομάδα του νοσοκομείου του Ερυθρού Σταυρού. Και δεν μπορούσαμε, προφανώς αποδεχτήκαμε όλη αυτή την πρόκληση, έτσι, για να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στους δημότες μας. Ιδιαίτερα σας λέω σε δημότες οι οποίοι
τους είναι πάρα πολύ δύσκολη η μετακίνηση. Αυτό είναι και ο αρχικός στόχος, αλλά όχι μόνο, έτσι. Mm-hmm. Ναι, καταλαβαίνω ότι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που δεν έχουν μέσο να κινηθούν. Τους δίνουμε μια πολύ ωραία ευκαιρία στον τόπο τους, στο χωριό τους ή στα γύρω και στα όμορα χωριά να επισκεφτούν το συγκεκριμένο κομμάτι γιατρό. Τώρα προσέξτε να δείτε. Επόμενη ερώτηση, μιας που το καταλαβαίνετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εσείς γιατρός είστε, ο οδοντίατρος είστε. Να ρωτήσω, ναι, κυρία Σμπόκο, το εξής. Εάν εμένα με δει η ομάδα αυτή των γιατρών, με εξετάσει, θα θελήσει ενδεχόμενα, εφόσον έχω κάποιο πρόβλημα, μετά από το δίμηνο να παρακολουθήσει ξανά την πορεία της υγείας μου, θα έχει δηλαδή αυτή την σταθερή βάση και παρακολούθηση? Κοιτάξτε να δείτε, αν διαγνώσει η ομάδα σε κάποιο πρόσωπο, σε κάποιο δημότη ή κάτι, προφανώς η συγκεκριμένη ομάδα θα δώσει κάποιο παραπεμπτικό, ούτως ώστε ο συγκεκριμένος άνθρωπος να συνεχίσει περαιτέρω τις εξετάσεις του που πρέπει να γίνουν. Έτσι. Τώρα, επειδή δεν μπορούμε κάθε φορά την ομάδα να τη φέρνουμε σε ένα συγκεκριμένο χωριό, παραδείγματος χάρη, και από ό,τι ξέρετε και γνωρίζετε, ο Δήμος Ηρακλείου έχει μια, ίσως τη μεγαλύτερη ενδοχώρα, έτσι, έχουν περίπου 19 χωριά, τα οποία είναι και σε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους, δεν είναι και τόσο εύκολο να γίνει αυτό, εκτός αν θέλει ο ίδιος ασθενής να μετακινηθεί στην άλλη περιοχή, έτσι. Την οποία θα κατέβει αυτό το κοινωνικό ιατρείο. Πότε πιστεύετε ότι μπορεί να ξεκινήσει αυτό το εγχείρημα? Πιστεύω τον επόμενο μήνα. Δηλαδή μέσα στο Μάιο, θέλετε να πείτε? Μέσα στο Μάιο, ναι, μέσα στο Μάιο, μέσα στο Μάιο. Εντός Μαΐου. Μέσα στο Μάιο. Οι άνθρωποι, λέτε, που αντιμετωπίζουν προβλήματα θα φεύγουν με παραπεμπτικά από αυτούς, δηλαδή με συμβουλευτικά σημειώματα, να πηγαίνουν στα νοσοκομεία. Αυτός είναι και ο σκοπός. Ωραία. Πιστεύετε ότι από τα νοσοκομεία αυτά τα παραπεμπτικά, επειδή θα μιλάμε για εθελοντές γιατρούς, μονάδα του Ερυθρού Σταυρού κλπ., συνεργασία, ότι θα γίνονται δεκτά από τα νοσοκομεία? Θα έρθουν σε συνεννόηση με τα νοσοκομεία για αυτό το λόγο. Αυτά θα γίνονται τώρα τις επόμενες μέρες και θα μπορέσουν στις επόμενες μέρες να σας δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Νομίζω μου λύσατε. Είναι λίγο πρόσφατο η συνάντηση αυτή. Έγινε 29 του μήνα και 29 του μήνα καταλήξαμε ότι θα κάνουμε αυτή τη δράση. Τώρα είμαστε στη φάση και στην πορεία των συζητήσεων για να δούμε, να βρούμε τον καλύτερο τρόπο να εξυπηρετήσουμε το. Ωραία. Μου λύσατε πάνω σε αυτό το πρώτο ενδιαφέρον αρκετές απορίες για το τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να κάνετε στο Δήμο Ηρακλείου για τους πολίτες, για τους δημότες 19 χωριών, και ποια θα είναι η συνθήκη η οποία θα επικρατεί με αυτό το κοινωνικό ιατρείο του νοσοκομείου του Ερυθρού Σταυρού στην ενδοχώρα του Δήμου Ηρακλείου. Αυτό, δεν έχω να ρωτήσω τίποτα άλλο. Αν μου δίνετε λίγο χρόνο, έχουμε στο μυαλό μας και άλλες δράσεις, οι οποίες θα γίνουν σε συνεργασία με τους τοπικούς επιστημονικούς συλλόγους, ο Ιατρικό Σύλλογο, ο Οδοντιατρικό Σύλλογο, που έχω την τιμή να είμαι και πρόεδρος, και Φαρμακευτικό Σύλλογο. Θα γίνουν ομιλίες και στα χωριά και στην ενδοχώρα, αλλά και στο Ηράκλειο, που θα αφορούν τον πολίτη όσον αφορά το κομμάτι της πρόληψης. Έτσι, όλα αυτά είμαστε τώρα στη φάση του σχεδιασμού. Από ό,τι καταλαβαίνετε, είμαστε και μια καινούργια δημοτική αρχή και είναι και μια υπηρεσία η οποία δεν υπήρχε πριν στο Δήμο, η Δημόσια Υγεία, την οποία προσπαθούμε τώρα σιγά σιγά να την οργανώσουμε και να την βγάλουμε όσο γίνεται το δυνατόν καλύτερα έξω στον κόσμο. Σχεδιασμός πρόληψης με ομιλίες και ενημέρωση του κόσμου, λέτε. Ναι. Με ενημέρωση, με ομιλίες. Και να αναφέρω, αφού μου δίνετε λίγο την ευκαιρία να μιλήσω, ότι τον Οκτώβριο θα γίνει στο Ηράκλειο το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Δημόσιας Οδοντιατρικής Υγείας, το οποίο θα βγάλουμε πάρα πάρα πολλά συμπεράσματα όσον αφορά το οδοντιατρικό κομμάτι, που είναι και το δικό μου κομμάτι, κυρία Δουλγεράκη, που θα γίνει με συνδιοργάνωση το Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τις κρατάω όλες αυτές τις πληροφορίες μέχρι πάμε και τον Οκτώβρη, το πώς το προγραμματίζετε, το πώς το βλέπετε. Άρα λοιπόν είσαστε από αυτούς που πιστεύουν, για να έχετε μπει μέσα σε αυτή τη διαδικασία, κύριε Σμπόκο, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση όχι μόνο μπορεί, αλλά πρέπει να έχει λόγο σε ό,τι έχει να κάνει και ρόλο στην υγεία και στη δημόσια υγεία. Φυσικά και πρέπει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις να κοιτάξουμε αυτό το πράγμα, να το μεγαλώσουμε.
Έτσι. Απλά θέλουμε λίγο χρόνο. Θέλουμε λίγο χρόνο και όλα θα γίνουν. Ωστόσο, η δημόσια υγεία, βλέπετε τι φόρα έχει πάρει ή τι κατηφόρα έχει πάρει. Δυστυχώς. Δυστυχώς και η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να μένει αμέτωχη σε αυτό. Πρέπει να έχουμε και λόγο, έτσι, και να κάνουμε και πράξεις ή να βοηθάμε όσο γίνεται περισσότερο τους δημότες μας. Αναφέρεστε μόνο σε αυτά τα οποία σχεδιάζετε αυτή την ώρα, όταν λέτε ότι πρέπει να έχει και λόγο και ρόλο, ή για αυτά τα οποία αυτή την ώρα τρέχουν μέσα στο χώρο της δημόσιας υγείας και πρέπει να πάρει θέση η τοπική αυτοδιοίκηση, δύο Δήμος Ηρακλείου, μιας μιλάμε για το Δήμο Ηρακλείου. Πιστεύω ότι πρέπει να πάρει θέση, προφανώς πρέπει να πάρει θέση. Όταν μιλάμε, παραδείγματος χάρη, για το Βενζέλιο νοσοκομείο, το οποίο γνωρίζουμε όλοι τα τελευταία διάστημα τι προβλήματα έχει, προφανώς η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει λόγο γι' αυτό. Ποια είναι η δική σας η θέση και η πρόταση? Κοιτάξτε, τώρα δεν θέλω τώρα να επεκταθώ τώρα σε αυτό και ειδικά σήμερα. Θα μπορούσαμε αυτό να το κουβεντιάσουμε μια άλλη στιγμή, άμα θέλετε. Όχι, μιας που κάνατε αυτή την κουβέντα, γι' αυτό σας ρώτησα. Πρέπει όμως με όλες τις δυνάμεις να υποστηρίξουμε την συνέχιση της σωστής λειτουργίας του Βενζέλιου νοσοκομείου. Ωραία. Αρκεί αυτό. Πρέπει να υποστηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις, τη συνέχιση λειτουργίας. Ο καθένας μας από το δικό του μετερίζει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Κύριε Μπόκο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είστε καλά.